Με 477 ψήφους εκλέχθηκε για ακόμη μια θητεία πρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Βεζιριανίδης. Οι κάλπες που στήθηκαν την Κυριακή 13 Μαΐου σε όλη τη χώρα για τις εσωκομματικές εκλογές αποτέλεσαν μια αφορμή για τη συσπήρωση μελών και στελεχών του κόμματος, αλλά και για την καταμέτρηση δυνάμεων, αφού δεν είναι λίγοι όσοι έχουν ήδη αρχίσει να ακούν καμπάνες εκλογών. Αντίπαλοι του πρώην και νυν προέδρου της ΝΟΔΕ Ροδόπης ήταν ο Νίκος Χατζικοσταντίνου, που έλαβε 446 ψήφους σε μια μάχη στήθος με στήθος με το Γιάννη Βεζιριανίδη, και ο Μιχάλης Κακουλίδης που ήρθε τρίτος με 53 ψήφους. Οι εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή σε όλο τον νομό έδειξαν σε όλους μας κάτι, ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει ενωμένη και δυνατή με έναν κοινό και μόνο στόχο. Να απαλλαγούμε από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και να προσπαθήσουμε να πραγματικά να βγάλουμε την Ελλάδα από την κρίση, όχι όπως προσπαθεί η κυβέρνηση να μας παρουσιάσει. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά, δεν είχαμε το παραμικρό. Σε αυτό το σημείο πρέπει να δώσω τα συγχαρητήρια στους εθελοντές των εφορευτικών επιτροπών. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 7 το απόγευμα δίχως προβλήματα. Στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου στήθηκε η κάλπη για την Κομωτινή, έσπευσαν αρκετά μέλη και φίλοι του κόμματος, μεταξύ των οποίων ο πρώην βουλευτής Ευρυπίδης Τηλιανίδης και ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ντίνος Μορφακίδης. Ο κόσμος που ήρθε μαζικά, η συμμετοχή του κόσμου σε όλο τον νομό ξεπέρασε τα χίλια άτομα, κάτι που δείχνει ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και ενδιαφέρεται και θέλει να συμμετέχει στα κοινά. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους όσους εκλέχτηκαν στα όργανα της ΝΟΔΕ Ροδόπης, όπως επίσης και σε αυτούς που δεν εκλέχτηκαν συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους και τον αγώνα τους, και να είναι σίγουροι ότι κανένας δεν περισσεύει και όλοι μας πρέπει να καταβάλουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, έτσι ώστε αυτή η παράταξη να προχωρήσει μπροστά.